Ποια κατά τη γνώμη σου είναι τα επίδικα, τα μεγάλα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Κεντρική Επιτροπή σημερινή? Στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσουμε ή να καταλήξουμε στις θέσεις, στην εισήγηση των θέσεων για το συνέδριο που πρόκειται να γίνει το φθινόπωρο, με μεγάλη καθυστέρηση και ένα αίτημα που υπήρξε για μεγάλο διάστημα σε κρεμότητα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και θα φτάσουν στις οργανώσεις, στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, οι θέσεις εκείνες που θα δώσουν την αφετηρία, θα είναι η αφετηρία για να γίνει μια πολύ ουσιαστική συζήτηση από τα μέλη του κόμματος. Και τι για το κόμμα, τι είναι κατά τη γνώμη σου τα κρίσιμα ζητήματα? Τα κρίσιμα ζητήματα είναι ότι κατά τη γνώμη μου το κόμμα θα πρέπει να έχει τη θέση που του ταιριάζει, με την έννοια ότι έχω την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης ως κόμμα αποδυναμώθηκε για διάφορους λόγους. Είτε γιατί ένας μεγάλος αριθμός κομματικών μελών και στελεχών πέρασαν στην κυβέρνηση, χρειάστηκε να βοηθήσουν στην κυβέρνηση, αλλά και γιατί δεν πρέπει να το κρύψουμε. Ζήσαμε τα γεγονότα του καλοκαιριού με αποτέλεσμα να έχουμε μια σημαντική αποχώρηση ενός μέρους συντρόφων και στελεχών του κόμματος, που το κενό αυτό παραμένει ανοιχτό και θα πρέπει να καλυφθεί μέσα από τις νέες μας συλλογικές διαδικασίες. Άρα, σε σχέση με τη λειτουργία του κόμματος, ποιο κατά τη γνώμη σου είναι τα βασικά ζητήματα? Τα βασικά ζητήματα είναι πρώτα απ' όλα το ζήτημα της δημοκρατίας στο κόμμα. Το κόμμα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καλείται εκ των υστέρων να επικυρώσει αποφάσεις της κυβέρνησης. Θα πρέπει να ξαναδούμε συνολικά το ζήτημα της λειτουργίας και της συνεργασίας, του ρόλου δηλαδή κυβέρνησης, κόμματος και κινημάτων. Το κόμμα έχει πάντα ένα ρόλο που δεν είναι μεν το κόμμα, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε, δεν πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει κυβέρνηση. Αλλά το κόμμα πρέπει να έχει την αυτονομία του, να είναι μεν υποστηρικτικό στην κυβέρνηση εκεί που χρειάζεται, αλλά να ασκεί και την κριτική σε όσες περιπτώσεις χρειάζεται, να μεταφέρει την αγωνία της κοινωνίας, να παίζει το ρόλο του ως κόμμα στην κοινωνία και έτσι να μπορούμε και να απαιτούμε κάποιες φορές από την κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί με αυτές που είναι οι σημερινές ανάγκες της κοινωνίας. Άλλωστε, ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί είναι ακριβώς αυτή η αποκατάσταση των σχέσεων του κόμματος με το κομμάτι της κοινωνίας που νιώθει αυτή τη στιγμή να πλήττεται από ηφαιστιακά μέτρα που αναγκάστηκε κακά τα ψέματα η κυβέρνηση να πάρει. Εκτός από θετικά πράγματα που συνομολογούμε κι εμείς ότι έχουν γίνει, υπάρχουν μια σειρά μέτρα που κακά τα ψέματα δεν ήταν επιλογή του κόμματος, ήταν αποτέλεσμα μιας συμφωνίας που ήταν προϊόν εκβιασμού, έγινε το καλοκαίρι. Στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας λοιπόν έχουν ληφθεί και μέτρα ηφαισιακά και που κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ρογμές με ένα κομμάτι της κοινωνίας που πάντα στήριζε και ήταν στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ, στα κινήματα, στην εργασία και στους χώρους του συνδικαλιστικούς γενικότερα. Μέχρι πριν από την αποχώρηση ενός κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε με αυτό που ονομάζονται συνιστώσεις. Άρα, το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι το όραμά του σε σχέση με την εσωκομματική δημοκρατία και τις δυνατότητες να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις? Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε ενιαίο κόμμα το 2013, στο πρώτο του συνέδριο το ιδρυτικό. Σε εκείνο το συνέδριο λοιπόν αποφασίστηκε η διάλυση των συνιστοσών και η ένταξή του στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φυσικά το στοιχείο της ύπαρξης τάσεων και ιδεολογικών ρευμάτων μέσα στο κόμμα υπήρξε πάντα χαρακτηριστικό του και στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στον συνασπισμό που ήταν ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων του κόμματος που προσχώρησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε το πρόβλημα ότι κάποιες, το ξέρουμε όλοι, τάσεις λειτουργήσαν με τη λογική του κόμματος μέσα στο κόμμα. Κάτι που ποτέ δεν βοηθάει στην διαμόρφωση κοινών απόψεων. Κατά την άποψή μου όμως, αυτή η λειτουργία έγινε με συνευθύνη όλων. Η προσωπική μου θέση είναι βεβαίως ότι πρέπει να υπάρχουν τάσεις και ρεύματα ιδεών μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση αυτές να μην λειτουργούν με ενιαίες στοιχήσεις ή αυτό που λέμε κόμμα μέσα στο κόμμα, αλλά να λειτουργούν με τρόπο συνθετικό και προωθητικό,
να ενισχύουν τη δημοκρατία και να προχωρούν ουσιαστικά με συνενετικό και δημιουργικό τρόπο όμως την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.